Να μείνουμε σε ειδήσεις από το εξωτερικό μας δελτίο. Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Εύο Μοράλες, κατήγγειλε απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. Και πάμε να μας πει περισσότερα η Γεωργία Κρυεμπάρδη. Γεωργία. Έτσι ακριβώς, και τα πάντα έχουν καταγραφεί σε βίντεο, όπως είπες και εσύ, Μίνα. Ο Εύο Μοράλες, ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, κατηγορεί την κυβέρνηση του Λουίς Άρτσε συγκεκριμένα για απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. Όπως φαίνεται, πυροβολισμούς 14 σφαίρες συγκεκριμένα δέχτηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε ο Εύο Μοράλες, ο οποίος μάλιστα ανέφερε ότι η σφαίρα πέρασε εκατοστά από το κεφάλι του, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε. Ο Υφυπουργός Ασφαλείας δήλωσε ότι το περιστατικό θα ερευνηθεί, ωστόσο ίσως πρόκειται και για μια αυτοεπίθεση, όπως είπε χαρακτηριστικά, με τον Εύο Μοράλες να κάνει λόγο για προσπάθεια τρομοκράτησης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία.